Μετά την Ιταλία και τον Παλάτο Κοντέιρη, Αντωνίου κατέκτησε και τη Ρωσία. Η Ρία διαφημίζει μαγιονέζα light στη ρωσική τηλεόραση. Όχι, όχι, δεν θα τη δείτε να τρώει μαγιονέζα. Η Ρία με αέρα ντίβας μπαίνει σε ένα σανσέρ με τους 6 ωραιότερους άνδρες μοντέλα από όλο τον κόσμο. Έλα όμως που η κόκκινη ένδειξη ανάβει, καθώς με τη Ρία ξεπερνούν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος. Πλάκα μας κάνουν οι Ρώσοι. Η Ρία εκνευρίζεται, τεινάζει το μαλλί με ύφος και βγαίνει έξω. Το ίδιο συνέβη και με μια λιγότερο εμφανίσιμη κοπέλα. Εκείνη που στο τέλος του έβαλε τα γυαλιά ήταν η κοπέλα που είχε φάει μαγιονέζα light. Έχουν φαντασία αυτοί οι Ρώσοι. Η Ρία με τη σεξι εμφάνισή της όμως κέρδισε τις εντυπώσεις με καυτό μίνι, κόκκινο κραγιόν και πολύ ναζί. Η διαφήμιση προβάλλεται στα μεγαλύτερα ρωσικά τηλεοπτικά μέσα. Οι Ρώσοι παραγωγοί την επέλεξαν ανάμεσα σε χιλιάδες καλονές μετά από κάστινγκ που έγινε σε Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία για τη μεγάλη αυτή διαφημιστική καμπάνια. Μετά τους Ιταλούς και οι Ρώσοι ενθουσιάστηκαν μαζί της. Έτσι την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει μέχρι τη Μόσχα. Λέτε να τη δούμε και στη ρωσική τηλεόραση, καθόλου απίθανο. Εν τω μεταξύ, η Ρία Αντωνίου βρίσκεται στην Ιταλία. Αντί όμως να κάνει διακοπές, κάνει εντατικά μαθήματα ιταλικών, καθώς έχει δεχτεί προτάσεις από 2 μεγάλα ιταλικά κανάλια.